οι καθηγητέ του Άρα, στο σχολείο. Ναι. και εγώ δεν μπορώ να κρατήσω τα δακρυά μου. Το ίδιο και η Έλληνα. Κάθε φορά μιλάνε μόνο για τι επιδόσει του τα μαθήματα που είναι καταπληκτικέ, μα μιλάνε για, για, την ποιότητα του χαρακτήρα του. Μπορεί, μια και σε ακούμε πρώτη φορά να μιλά μετά πάρα πολύ καιρό, να μου πει γιατί τελικά δεν συνεχίζεται αυτή η ωραία δυνατή φιλία και συνεργασία που είχατε με το Στέλιο τον κριτικό Δεν είναι ξέρω κάτι τέτοιο. Α, Α πρώτη φορά το ακούς αυτό. Ναι, από πού. μου στέλιο... λε τέτοια τώρα. Ναι, ναι με τον Στέλιο είμαστε και φίλοι και κουμπάρι. Από πού ε, έχει βγει το συμπέρασμα ότι δεν συνεχίζεται. Δεν έχει ακούσει που έχει γραφτεί ότι πλέον ε, δεν κάνουν παρέα και δεν συνεργάζονται ε. ο Μάρκο με τον Στέλιο. Άλλο το αν έχει γραφτεί, άλλο αν ισχύει. Αυτό θέλω να σου πω. Το ότι ο Στέλιο βγήκε τώρα από ένα παιχνίδι και οι παραστάσει ήδη έχουν κάποιου τοπιού που εγώ δεν μπορώ να διώξω κανέναν. Γενικά, εμένα όποιο έρχεται δεν φεύγει και δεν θέλει να φύγει γιατί περνάει καλά. Δεν μπορώ να διώξω κάποιον για να πάρω κάποιον άλλον. Ο Στέλιο έκανε επιλογή, πήγε στο παιχνίδι, βγήκε από το παιχνίδι πριν κάτι μήνε. Από ναι. εκεί και πέρα δεν έχει αλλάξει κάτι στη σχέση μα. Συμφώνησε με το βήμα του να πάει στο survivor. Βέβαια, ε, όταν μου ήρθε και μου το είπε και μου το ανακοίνωσε στην πάτρα, θυμάμαι, στο Καμαρίνι, του λέω. Μαγιά σου, ναι, αφού το ήθελε πολύ, που έδωσε την ευχή μου, του είπα τα καλύτερα να πάει να ζήσει το όνειρό του. Δεν έκανε κάτι κακό, ούτε κάποιο έγκλημα. Ήθελε να το κάνει και το έκανε. Άρα θα ξανασυνεργαζόσουν μαζί του. Γιατί όχι. Okay. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος που εδώ στο χώρο αυτό που είμαστε τώρα είχε έρθει ένα βράδυ πριν αρχίσουμε να δουλεύουμε. Εγώ δεν τον ήξερα το Στέλιο και μου λέει είναι το όνειρό μου να παίξω μαζί σου. Ξεκίνησε ε, με πιο μικρά ρολάγια και έφτασε να είναι συμπροταγωνιστής μου και να γράφω ρόλους για το Στέλιο. Κάποια στιγμή είχε δηλώσει ότι μαζί με σένα κάνουμε όνειρα και εμείς. Μήπως σου περισσεύει κανένας ρόλος τώρα φέτος εδώ στο Δελφινάριο για τη Φέη της Κορδά. Η Φέη είναι ταλαντούχα, το έχει αποδείξει. Αυτό γιατί την έχω δει να κάνει και διάφορα έτσι σκετσάκια, διάφορους ρόλου σε κάτι ενάρξεις που κάνετε, ναι, κάτι ναι, τέτοια. Ναι, 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 ναι. Με μεγάλη επιτυχία ε! Το έχει, το έχει. Ναι. Αυτό που κάνει τώρα ναι. να παρουσιάζει ναι. την εκπομπή. Ναι. Τίποτα άλλο μην δοκιμάσει. Ναι. Οπότε δεν θέλω να την βγάλω από αυτήν ναι. την ρότα που έχει πάρει. Ε, είναι κάτι που κάνει πάρα πολύ καλά. Οπότε να, <laughs> να μείνει εκεί θα είναι καλό και για την ίδια και για το θέατρο και για όλου μα. <laughs>